Μαρτυρώ εγώ παντί το ακούοντι τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. Εάν της επιθεί επί ταύτα, επιθύσει ο Θεός επ' αυτών τας πληγάς, τας γεγραμμένας εν το βιβλίο τούτο. Και εάν της αφέλει από τον λόγον του βιβλίου της προφητείας ταύτης, αφελεί ο Θεός το μέρος αυτού από του ξύλου της ζωής και εκ της πόλεως της Αγίας των γεγραμμένων εν το βιβλίο τούτο. Εγώ Ιωάννης μαρτυρώ στον καθέναν που ακούει τους λόγους της προφητείας τούτου του βιβλίου. Εάν κανείς προσθέσει στο κείμενό του να προσθέσει ο Θεός σε αυτόν τις πληγές που είναι γραμμένες μέσα σε αυτό το βιβλίο, και αν κανείς αφαιρέσει κάτι από τους λόγους τούτου του βιβλίου της προφητείας, να του αφαιρέσει ο Θεός το μέρος του από το ξύλο της ζωής και από την πόλη την Αγία, τη Βασιλεία του Θεού, δηλαδή από εκείνους που είναι γραμμένους στο βιβλίο της ζωής. Μετά, αγαπητοί, από την αυθεντική προφύλαξη του βιβλίου της Αποκαλύψεως από την αχρίστευση που λέγαμε την περασμένη φορά, με τους λόγους του Κυρίου μη σφραγίσεις τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου, έρχεται τώρα ο Ιωάννης, εκείνος που ήκουσε και κατέγραψε το βιβλίο της Αποκαλύψεως, να δώσει και αυτός τη δική του τη μαρτυρία με όλο το αποστολικό και το προφητικό του κύρος. Η μαρτυρία του θα είναι εναντίον της νοθείας και της παραχαράξεως όσων είναι γραμμένων μέσα στο βιβλίο τούτο. Δηλαδή, ο Χριστός είπε μη σφραγίσεις, μη το αχριστεύσεις το βιβλίο με το να μη ακούεται εις την Εκκλησία. Ο Άγιος Ιωάννης λέγει τώρα μη το νοθεύσεις το βιβλίο τούτο. Μαρτύρομαι εγώ, τίθεται εδώ και η αντωνυμία για έμφαση. Όχι μαρτύρομαι, μαρτύρομαι εγώ. Αντί, λέγει ο Αρέθας, του διαμαρτύρομαι, ιονί διαβεβαιούμαι, πιστόν αποφαίνομαι και απαράβατον πάντο επισημανθέν της λόγης της προφητείας ταύτης. Αυτή η διαβεβαίωση, αγαπητοί μου, του Ιωάννου αποτείνεται προς κάθε πιστόν που ακούει βέβαια το βιβλίο τούτο, γιατί λέει το ακούοντι, δεν λέγει το αναγινώσκοντι. Υπάρχει τεχνικός λόγος. Τότε τα βιβλία δεν ήσαν στον τρόπο και την ευκολία που τα έχουμε σήμερα. Γι' αυτό και τη λόγο θα δώσουμε στον Θεό, αγαπητοί μου, γύρω από το θέμα αυτό που έχουμε τόσο πλούσιο σήμερα το Λόγο του Θεού. Για να κατήχες τότε ένα βιβλίο της Αγίας Γραφής, έπρεπε να είσαι ένα πάρα πολύ πλούσιος. Διότι το κάθε φύλλο ήταν φτιαγμένο με δέρμα μικρού κατσικιού, το οποίο συνήθως, το οποίο δέρμα πέραν από το κατσικάκι πριν γεννηθεί από τη μάνα του. Δηλαδή πριν γεννήσει η κατσίκα, έπαιρναν τα έμβρια, έπαιρναν το δέρμα, το επεξεργάζοντο και έκαναν τα βιβλία, τις γνωστές μας περγαμινές. Μεγάλο πράγμα, πανέξοδα. Μετά το γράψιμο, ποιος θα το γράψει? Ήθελε
πολλά χρήματα για να γραφτεί χειρογράφος ένα βιβλίο. Γι' αυτό δεν ήταν δυνατόν να υπήρχε στην ιδιοκτησία κάποιου ένα βιβλίο. Μόνο στην εκκλησία οικούεται το βιβλίο. Και επειδή εκεί αναγινώσκετο, γι' αυτό λέει το ακούοντι και δεν λέει το αναγινώσκοντι. Αλλά για μια ακόμη φορά πρέπει να σας σημειώσω ότι με το να πει το ακούοντι γίνεται ένας υπαινιγμός ότι το βιβλίο ή οφείλει να είναι σε λειτουργική χρήση. Μετά από τη διαβεβαίωση του Ιωάννου σημειώνεται υπό του ιδίου του Ιωάννου μια κανονιστική διάταξη, ακριβώς για να προφυλάξει το βιβλίο από κάθε παραχάραξη, από κάθε νοθεία. Αυτή η κανονιστική διάταξη έχει δύο θέσεις. Η μία, όποιος προσθέσει εις το ήδη κλειστόν κείμενον, και λέγεται κλειστόν διότι ό,τι κατέγραψε το Πνεύμα του Θεού, αυτό είναι. Λέγεται κλειστόν κείμενον. Δεν μπορεί τίποτα να προσθεθεί. Όποιος λοιπόν προσθέσει εις το ήδη κλειστόν κείμενον του βιβλίου της Αποκαλύψεως, να του προσθέσει ο Θεός όλες τις πληγές που είναι γραμμένες μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Και όποιος δεύτερον αφαιρέσει νοήματα, λέξεις ή ό,τι άλλο από το ιερό κείμενο, να του αφαιρέσει ο Θεός τη μακαριότητα της Βασιλείας του Θεού. Λέει ο Άγιος Ανδρέας, φοβερά δε η κατά των παραχαρακτών των θείων γραφών κατάρα, επειδή και τολμηρά η τούτων προπέτεια. Φοβερή, λέει, κατάρα, αλλά και η προπέτεια όποιου θα ήθελε να προσθέσει, να εφαιρέσει, είναι ομολογουμένος τολμηρά. Αλλοτριώσε δυναμένη τους αφθάδεις των αγαθών του αιώνος του μέλλοντος. Αλλά εδώ λέγει ο Άγιος Ανδρέας περί κατάρας. Μάλλον δεν πρόκειται περί κατάρας, αλλά περί τιμωρίας των τολμητιών, εκείνοι που θα τολμούσαν δηλαδή να κάνουν αυτές τις αλλαγές. Είναι ό,τι περίπου γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτας. Αλλά και εάν εμείς οι Απόστολοι ή Άγγελος εξ ουρανού ευαγγελίζεται ημίν, παρό ευαγγελισάμεθα ημίν, ανάθεμα έστω. Εάν έρθουμε εμείς οι Απόστολοι ή κάποιος Άγγελος από τον ουρανό και σας πει πράγματα διαφορετικά από εκείνα τα οποία εμείς σας είπαμε, να είναι ανάθεμα. Τι θα πει ανάθεμα έστω? Να μην ανήκει στο σώμα του Χριστού και συνεπώς να μείνει έξω της Αγίας Πόλεως, δηλαδή να τιμωρηθεί, να αφοριστεί, να είναι έξω από το σώμα του Χριστού. Ανάθεμα έστω. Και τι εννοεί ο Απόστολος Παύλος όταν λέγει αυτούς τους λόγους στους Γαλάτας? 1,8. Είναι γνωστό ότι οι Γαλάτε ήσαν αγαπημένα του παιδιά, αλλά ευκολοσάλευτα στην πίστη. Παρεσύροντο, διότι στα κεντρικά μέρη, τα υπηρωτικά μέρη της Μικράς Ασίας, υπήρχαν πολλές θρησκευτικές, τα λέγαμε, δοξασίες, ο γνωστικισμός οργίαζε και οι Γαλάτε παρεσύροντο, οι χριστιανοί Γαλάτε παρεσύροντο, και επειδή ακριβώς έχει αυτό υπόψη ο Απόστολος Παύλος, μάλιστα τους γράφει, ο ανόητοι Γαλάτε, τι σημάς εβάσκανε, τι αληθεία μη ενέχεστε. Ποιος σας βάσκανε, λέγει, να μη μένετε στην αλήθεια?
Και εδώ εννοεί, ανάθεμα έστω, εννοεί εκείνους οι οποίοι νοθεύουν την πίστη. Και έτσι λοιπόν και ο Ιωάννης εδώ, όταν λέγει να μην έχει μέρος στη Βασιλεία του Θεού εκείνος ο οποίος θα προσθέσει ή θα αφαιρέσει, εννοεί κάτι παρόμοιο. Και εκεί βέβαια, στο βιβλίο, στην επιστολή του εκείνη, ο Παύλος ομιλεί για την οθείαν της πίστεως. Εδώ ο Ιωάννης ομιλεί δια την νοθείαν της ελπίδος, διότι το βιβλίο της Αποκαλύψεως τονίζει κυρίως το θέμα της ελπίδος της Βασιλείας του Θεού. Βεβαίως θα λέγαμε ότι κάθε παραχάραξης, κάθε νοθεία του Λόγου του Θεού είναι βαρύτατον αμάρτημα, βαρύτατον. Ο ίδιος ο Θεός το λέγει αυτό. Το βιβλίο Δευτερονόμιον 13,1 λέγει εκεί: «Παν ρήμα, ο εγώ εντέλομαι ημίν σήμερον, τούτο φυλάξει ποιήν, ου προσθήσεις επ' αυτό, ουδέ αφελείς απ' αυτού». Κάθε λόγο που σου λέγω, αυτόν θα φυλάξεις. Ούτε θα προσθέσεις, ούτε θα αφαιρέσεις, λέγει ο Θεός. Αλλά εύλογη η απορία σας. Ποιοι θα μπορούσαν να κακοποιήσουν το περιεχόμενο του βιβλίου της Αποκαλύψεως? Πρώτα-πρώτα οι αντιγραφείς. Όπως σας εξήγησα, έγινε το τότε κάθε βιβλίο εγγράφητο με το χέρι, και συνεπώς τα υπάρχοντα ήδη αντεγράφοντο. Εδώ ένας αντιγραφεύς μπορεί να προσθέσει κάτι ή να αφαιρέσει κάτι από αυλεψία, δηλαδή κάτι το οποίο το έχουμε και είναι αδύνατον. Ένας που αντιγράφει κάτι, ακόμη και ο τυπογράφος, είναι αδύνατον. Δεν υπάρχει κείμενο, είτε χειρόγραφο είτε στον τύπο, που να μην έχει κάποια λάθη. Είναι αδύνατον. Γι' αυτό και στο τέλος κάθε βιβλίου βάζουμε τις αυλεψίες και λέμε, παρακαλούμε τον αναγνώστη να διορθώσει. Αλλά αυτές είναι οι αυλεψίες, θα λέγαμε, ακούσιες. Θα μπορούσαν μόνο να τιμωρηθούν όταν κανείς είναι απρόσεκτος, αναλαμβάνοντας το έργο του αντιγραφέως. Ξέρετε, αγαπητοί μου, τι προβλήματα δημιούργησε το θέμα αυτό που σας λέγω σε όσα κείμενα μας έχουν διασωθεί σήμερα, ώστε να λέμε χρειάζεται μια κριτική έκδοση. Θα πει κριτική έκδοση, θα πει ποια είναι η πιθανότερα γραφή σε ένα κείμενο. Η πιθανότερα γραφή ποια είναι? Πολλά προβλήματα από το θέμα των αντιγραφέων. Πόσο περισσότερο όμως εάν ο αντιγραφεύς είναι κακοήθης και θα ήθελε να παραποιήσει το κείμενο το οποίο αντιγράφει. Θα λέγαμε ότι όλη η τιμωρία που επαπειλείται είναι για έναν κακοήθη αντιγραφέα. Αλλά ακόμη θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και για εκείνους οι οποίοι ασκούν κριτική σε ένα βιβλίο, και εμπροκειμένως στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, λέγοντας αυτό το κομμάτι δεν είναι γραμμένο από το χέρι του Ιωάννου, αλλά είναι κάτι ξένο ή ό,τι άλλο. Και αν μεν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι, όπως από τα κείμενα που έχουμε, δηλαδή τα πολλά χειρόγραφα, τότε βέβαια αυτός ο κριτικός δεν αμαρτάνει. Αλλά εάν όμως έχουμε έναν ορθολογισμό, γιατί δεν θέλουμε να μείνουμε σε μια περικοπή που υποστηρίζει ένα σημείο, και να πούμε ότι απορρίπτουμε την περικοπή αυτή ή την άλλη κλπ, κάνοντας κριτική στο βιβλίο, αυτός βεβαίως έχει βαρυτάτη, θα λέγαμε, ευθύνη έναντι του Θεού και της Εκκλησίας. Και τέλος είναι και οι ερμηνευτές. Όταν κανείς κάνει μία ερμηνεία του κειμένου, εμπροκειμένο τώρα της Αποκαλύψεως, και κάνει ερμηνεία η οποία δεν είναι σωστή, δεν είναι δηλαδή μέσα στο πνεύμα
στο πνεύμα του Λόγου του Θεού, στο πνεύμα της ερμηνείας που κάνει η Εκκλησία. Συνεπώς, πράγματι δεν είναι ακίνδυνο να ερμηνεύσει κανείς το βιβλίο της Αποκαλύψεως, αλλά είναι και επικίνδυνον να μην το ερμηνεύσει. Όταν λέγει «και μη σφραγίσεις τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου». Δηλαδή, οι πλεύσεις είναι μεταξύ δύο υφάλων. Να ερμηνεύσω, έχω ευθύνη. Να μην ερμηνεύσω, έχω πάλι ευθύνη. Τι πρέπει να κάνουμε? Αναμφισβήτητα θα πρέπει να ερμηνεύσουμε ορθά. Δηλαδή, θα πάρουμε την ορθή ερμηνεία που είναι κατατεθειμένη εις την Εκκλησία, με πολύ ταπείνωση και με πολύ προσοχή, αυτή θα χρησιμοποιήσουμε. Όπως είδατε καθ' όλη τη διαδρομή των θεμάτων που έκαναμε, σας το είχα εξάλλου προαναγγείλει ότι εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω τίποτα δικές μου ερμηνείες παρά την κατατεθειμένη εις την Εκκλησία ερμηνεία. Βέβαια, περιττό να πούμε και να αναφερθούμε εις την κακοποίηση του βιβλίου της Αποκαλύψεως εκ μέρους των αιρετικών. Φοβερό. Φοβερή η κακοποίηση. Πάρτε παράδειγμα τους χιλιαστάς, πως ερμηνεύουν τα χίλια χρόνια της Αποκαλύψεως και ούτω καθεξής, να δείτε εκεί τι κακοποίηση υπάρχει και τι πραγματικά ευθύνη έχουν αυτοί οι άνθρωποι απέναντι στο Θεό. Αξιοπαρατήρητο είναι ότι αυτές οι επαπειλούμενες τιμωρίες έχουν και θετικόν και αρνητικόν χαρακτήρα. Είναι η κόλαση των πληγών, είναι και η αφαίρεση των αγαθών της Βασιλείας του Θεού. Ο Ιερός Χρυσόστομος δεν τρομάζει μπροστά στις πληγές και τιμωρίες της κολάσεως. Τρομάζει μπροστά στην απουσία της θέας του προσώπου του Ιησού Χριστού. Λέγει, δεν με τρομάζουν οι τιμωρίες της κολάσεως, να στερηθώ όμως το να βλέπω εκείνο το γαλινότατον πρόσωπον του Ιησού Χριστού εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτό είναι ανυπόφορο, αυτό είναι αληθινή κόλασης. Εγώ Ιησούς έπεμψα τον άγγελόν μου, μαρτυρήσε ημίν ταύτα επί τες εκκλησίες. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος Δαβίδ, ο αστήρο λαμπρός ο πρωινός. Και το πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν έρχου, και ο ακούων υπάτο έρχου, και ο διψών ερχέστο, και ο θέλων λαβέ το είδωρ ζωής δωρεάν. Λέγει ο μαρτυρών ταύτα, ναι έρχομαι ταχύ. Αμήν, ναι έρχου Κύριε Ιησού. Να σας το αποδώσω. Εγώ Ιησούς έστειλα τον άγγελόν μου να μαρτυρήσει όλα αυτά στις εκκλησίες τις τοπικές. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ. Εγώ με το αστέρι το λαμπερό το πρωινό. Και το πνεύμα και η νύμφη λένε έλα. Και αυτός που ακούει ας πει έλα. Και αυτός που διψάει ας έλθει. Και αυτός που θέλει να πάρει νερό, το νερό της ζωής, ας έλθει να το πάρει δωρεάν. Λέγει εκείνος που μαρτυρεί αυτά, ναι έρχομαι γρήγορα. Έτσι να γίνει. Αμήν. Ναι έρχου Κύριε Ιησού.
στη διαβεβαίωση, αγαπητοί μου, του Χριστού ότι έρχεται ταχύ, το πνεύμα και οι νύμφοι απαντούν έρχου, έλα. Πρόκειται για έναν θαυμάσιον μυστικίζοντα διάλογων Εκκλησίας και Χριστού. Θαυμάσιον. Αυτός ο διάλογος, εξάλλου όπως θα δούμε παρακάτω, αποτελεί την καρδία της πνευματικότητας της Εκκλησίας. Ποια είναι η νύμφη? Είναι η Εκκλησία. Το είδαμε στο ίδιο αυτό βιβλίο, όταν λέγει «και είδα τη νύμφη ετοιμασμένη», που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «το ανδρεί αυτής» κλπ. Και ποιο είναι το πνεύμα? Είναι το Άγιον Πνεύμα, που από την Πεντηκοστή κατήλθε στην Εκκλησία και μένει στην Εκκλησία. Ο Κύριος το εβεβαίωσε ότι το Πνεύμα το Άγιον κατήλθε, ότι θα κατέλθει, κατήλθε φυσικά, το είχε διαβεβαιώσει πρώτης Αναστάσεώς του, και κατήλθε και μένει, λέγει, «και εγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει ημίν, ή να μένει με θυμόν εις τον αιώνα το πνεύμα της αληθείας», άλλον παράκλητον, διότι ο ένας παράκλητος είναι ο Χριστός, ο άλλος παράκλητος είναι το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο θα μένει, λέει, το Πνεύμα της αληθείας μαζί σας, με θυμόν μαζί σας εις τον αιώνα. Κοιτάξτε τι λέγει, εις τον αιώνα. Δεν λέγει εις τους αιώνας των αιώνων, που σημαίνει όσο διαρκεί η στρατευωμένη Εκκλησία μέσα στο χρόνο, μέσα στην ιστορία. Το οποίον ο κόσμος ου δύναται λαβήν, δεν μπορεί να το λάβει, ότι ου θεωρεί αυτό, ου δεν γινώσκει αυτό, ούτε το βλέπει, ούτε το ξέρει ο κόσμος. Ημείς δε γινώσκεται αυτό, εσείς όμως το ξέρετε, ότι παροιμήν μένει και εν ημίν έστε, γιατί σε εσάς μένει και σε εσάς θα υπάρχει. Κοιτάξτε, είναι πολύ σπουδαίο αυτό, εκείνο το «μέσα σε εσάς», το Πνεύμα του Θεού, «σεις που θα αποτελείτε την Εκκλησία». Μένοντας λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο στην Εκκλησία εις τον αιώνα, μέχρι που να τελειώσει η ιστορία, μένοντας στην Εκκλησία, αλλά μένοντας όμως και σε μια άλλη νύμφη, την κάθε ψυχή του πιστού. Νύμφη λέγεται η Εκκλησία, νύμφη λέγεται και η ψυχή του κάθε πιστού. Συνεπώς το Πνεύμα του Θεού μένει στη νύμφη Εκκλησία και στη νύμφη ψυχή. Προσέξτε, και στη νύμφη ψυχή. Έχει πολύ σημασία όταν λέγει παροιμήν μένει. Τι κάνει το Πνεύμα το Άγιο όταν μένει στην Εκκλησία και στην κάθε ψυχή? Την φωτίζει, την αγιάζει, την αυξάνει εν Χριστώ πάντοτε και την χαριτώνει. Μέσα στους πειρασμούς της, τόσο η Εκκλησία όσο και η ψυχή του κάθε πιστού έχει το Πνεύμα του Θεού συνεπίκουρον. Μας λέγει ο Απόστολος Παύλος Ρωμαίους 8,26, το Πνεύμα, λέγει, το Άγιο Πνεύμα συναντιλαμβάνεται τις ασθενείες ημών. Κοιτάξτε εκείνο το συναντιλαμβάνεται, αντιλαμβάνεται μαζί με μας. Τι? Τους πειρασμούς μας. Ασθένεια είναι η κάθε δυσκολία, είναι ο κάθε πειρασμός. Αυτό το Πνεύμα υπερενδυγχάνει υπερημών στεναγμής αλαλήτης. Αυτό το Πνεύμα, λέγει, το Άγιο Πνεύμα προσεύχεται, υπερ προσεύχεται για μας.
πως προσεύχεται? Μένοντας στην εκκλησία με στεναγμούς αλαλήτους. Ένας ο οποίος θέλει να προσευχηθεί θερμά, αν είχε κάποιον που να τον παρακολουθεί, θα ήκουε τον προσευχόμενον από καιρό σε καιρό να βγάζει έναν αναστεναγμό, μια λέξη, μια κουβέντα, και δείχνει την θερμότητα της προσευχής. Για σκεφτείτε, αγαπητοί μου, ότι το Πνεύμα το Άγιον που μένει στην Εκκλησία και στην κάθε ψυχή, συναντιλαμβανόμενο τους πειρασμούς, τις ασθένειες, τις δυσκολίες, τις πτώσεις, υπερενδυγχάνει για μας με στεναγμούς αλαλήτους. Κοιτάξτε, στεναγμούς. Στενάζει το Πνεύμα του Θεού. Είναι μια πολύ ωραία έκφραση για να δείξει πόσο μας αγαπάει το Πνεύμα το Άγιο. Στενάζει για μας. Κάπου αλλού θα πει ο Απόστολος Παύλος, και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον, εν το οποίο εσφραγίστητε εν ημέρα απολυτρώσεως. Μη το λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον. Λυπείτε όταν μας βλέπει να αμαρτάνομαι, γιατί είναι μαζί μας, μένει μαζί μας. Ότι κατά Θεόν ενδυγχάνει υπέρ Αγίων, προσεύχεται κατά Θεόν για τους Αγίους, δια τα μέλη της Εκκλησίας. Αυτό και μόνο να βεβαιώσουμε, να γίνει η πεποίθησή μας, ότι δεν είμαστε μόνοι μας, ότι το Πνεύμα του Θεού προσεύχεται για μας. Όπως ο Χριστός προσεύχεται εις τον Πατέρα, προσεύχεται εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Είναι πολύ μυστήριο. Το Πνεύμα του Άγιον προσεύχεται εις τον Πατέρα, αλλά και εις όλων των Άγιων Τριαδικών Θεών, διότι είναι μία ουσία. Δηλαδή αυτό προσεύχεται εις τον Θεόν έναν Θεός. Είναι καταπληκτικό. Για να δει κανείς εδώ αυτό το μυστήριο της αγάπης του Θεού. Προπαντός όμως το Πνεύμα το Άγιον έρχεται να μας αποκαλύψει την υιοθεσία του Πατρός. Γράφει πάλι ο Απόστολος Παύλος, Γαλάτας 4,5, ότι δε εστέ ιοί, εξαπέστειλεν ο Θεός το Πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας ημών κράζων. Αβά ο Πατήρ. Ότι είσαστε παιδιά του Θεού, από πού μπορείτε να το ξέρετε? Έστειλε το Πνεύμα του Άγιον στις καρδιές σας, όπως έστειλε το Πνεύμα του Άγιον την Πεντηκοστή, για να δώσει μία μαρτυρία ότι ο Ιησούς Χριστός πράγματι είναι Υιός του Θεού. Ξέρετε ότι η μεγάλη σφραγίδα του έργου του Χριστού είναι η Πεντηκοστή, διότι αν ο Χριστός ή το πλάνος δεν θα ήρχε το να μαρτυρήσει το Πνεύμα του Θεού, θα ήταν εις τον άδειν ο Χριστός, θα ετιμωρεί το. Αλλά ο Χριστός είναι αληθής, και η μαρτυρία του έργου του Χριστού και του προσώπου του Χριστού είναι το Πνεύμα το Άγιον. Το Πνεύμα το Άγιον όμως, αγαπητοί μου, έρχεται να μας βεβαιώσει εμάς ότι γίνηκαμε παιδιά του Θεού. Πώς? Κατά χάριν πάντοτε, το να μας βάλει μες στην καρδιά, να πούμε στο Θεό, να πούμε το Θεό Πατέρα. Πάρτε έναν τυχαίο, σας το έχω ξαναπεί εδώ στις ομιλίες αυτές, πάρτε έναν τυχαίο και πείτε του, πες το Θεό ότι είναι Πατέρας, να τον αναγνωρίσει Πατέρα. Αδύνατον. Ο άνθρωπος που θα πει με όλη την καρδιά του το Θεό Πατέρα, δεν το λέει από μόνος του. Έχει το Πνεύμα του Θεού συνεπίκουρο, και το βάζει δίγλωσσο εδώ, Αβά ο Πατήρ. Αβά είναι εβραϊκά, είναι η ίδια λέξη, αλλά εβραϊκά και ελληνικά, που σημαίνει ο Πατήρ. Συνεπώς, ποτέ η Εκκλησία δεν μένει μόνη στον κόσμο. Το Πνεύμα το Άγιο που πάντοτε μένει μες στην Εκκλησία αποτείνεται και προς τον Θεό και προς τον κόσμο. Αυτό ομιλεί στις καρδιές και των πιστών και των απίστων.
για να προσελκύσει. Δηλαδή αυτό ελκύει, το Πνεύμα του Θεού ελκύει τον κόσμο στην Εκκλησία. Εάν η Εκκλησία έλκεται από τον κόσμο, εκεί δεν έχει μερίδα το Πνεύμα του Θεού. Έχουμε την εκοσμίκευση, αυτή την φοβερή συμφορά. Το Πνεύμα του Θεού σώζει, αυτό καταρτίζει, αυτό ελέγχει, αυτό παιδαγωγεί, αυτό ανορθώνει και αυτό καταδικάζει. Τώρα, Εκκλησία ή μαζί με την ύμφη ψυχή στους λόγους του Χριστού ότι έρχεται γρήγορα. Αλλά και η νύμφη Εκκλησία, όπως και κάθε ψυχή, ανοίγει αυτόν τον αιώνιο διάλογο αγάπης. Τον βλέπει κανείς αυτόν τον διάλογο να υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή Καινή και Παλαιά Διαθήκη, σταχυολογώ, από το Άσμα Ασμάτων, από το δεύτερο κεφάλαιο, αδελφιδός μου εμή, καγώ αυτό, είμαι αδελφός, είναι αγαπημένος μου και εγώ σε εκείνον, ο ποιμένον εν της κρίνης, αυτός που με ποιμένα στα λιβάδια με τους κρίνους, έως σου διαπνεύσει η μέρα και κινηθώ στην σκιέ. Περάσει η μέρα και αρχίσουν οι σκιές της νύχτας, δηλαδή έως ότου περάσει η ημέρα τούτου του αιώνος. Απόστρεψον, γύρνα. Κοιτάξτε, απόστρεψον, γύρνα. Δηλαδή έλα, όπως υπεσχέθης με τη δευτέρα σου παρουσία, ξαναγύρνα. Απόστρεψον. Ομοιώθη τη σύ, αδελφιδέ μου, το δόρκονι ή νευρό ελάφων. Έλα να μοιάζει σαν το ζαρκαδάκι και σαν το ελαφάκι επί ορικυλωμάτων που είναι στα βουνά. Επί κίτιν μου εν νυξί εζήτησα ονειγάψεν η ψυχή μου. Εζήτησα αυτόν και ου χεύρον αυτόν. Εκάλεσα αυτόν και ουχ υπηκουσέ μου. Έλα, το πες, το υπεσχέθης, σε περιμένω. Έλα, στο κρεβάτι μου, στη νύχτα, σε ζήτησα, εσένα που αγάπησε η ψυχή μου. Σε ζήτησα, αλλά δεν σε βρήκα. Σε κάλεσα, αλλά δεν ήρθες. Ότι η Εκκλησία και η ψυχή αναζητά τον Κύριο και δεν τον βρίσκει, σημαίνει τον χρονισμό του Χριστού που μακροθυμεί, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, για τη σωτηρία του κόσμου. Περιμένει να σωθούν περισσότεροι και περισσότεροι άνθρωποι και χρονίζει ο Κύριος. Και συνεχίζει ο διάλογος. Και ο ακούων υπάτο έρχου, και ο διψών ερχέστο, και ο θέλων λαβέ το είδωρ ζωής δωρεάν. Εδώ ειδικεύει, αγαπητοί, την ακοή της υποσχέσεως του Χριστού στον κάθε πιστό. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι μετά την Εκκλησία, την νύμφη δηλαδή, αποτείνεται στον κάθε πιστό. Είδατε, και ο ακούων υπάτο, και αυτός που ακούει ας πει. Δηλαδή δεν είναι αρκετό να υπάρχει απλώς στην Εκκλησία η εσχατολογική προσδοκία. Πρέπει να γίνει αυτός ο δεύτερος ερχομός του Χριστού στον κάθε πιστό μια προσωπική του προσδοκία. Ο κάθε πιστός πρέπει να περιμένει τον Χριστό και να λέγει, έλα Χριστέ μου, αργείς, πότε θα έρθει. Πότε θα έρθεις. Ο ακροατής όμως, όταν ακούει, έχει μια παθητική στάση έναντι εκείνου που λέγει. Γι' αυτό τι γράφει, ο διψών ερχέστο. Δεν λέγει απλώς ο ακούων υπάτο έρχου, γιατί άκουσα. Εσύ αυτή τη στιγμή έχετε μια παθητική στάση. Ακούτε, μόνο ακούτε,
δεν κινείστε από την καρέκλα σας. Όταν λέγει ο διψών ερχέστο, αυτός που διψάει ασέλθει, σημαίνει πια μια δυναμική στάση του πιστού. Αν κάποιος από σας διψάει και πω όποιος διψάει ασέλθει, σηκώνεται από την καρέκλα του και έρχεται να πιει νερό. Δηλαδή αυτή η δυναμικότητα που σημαίνει δεν περιμένει ο πιστός να έλθει ο Χριστός, αλλά σπέβδει ο πιστός να προϋπαντήσει το Χριστό. Τι σημαίνει αυτό? Θυμόσαστε εκεί στην εσχατολογική εκείνη η παραβολή των 10 παρθένων που είπε ο Χριστός? Τι σημειώνει? Μέσης δε νυχτός κραυγή γέγονεν. Ποια η κραυγή? Ιδού ο νυμφίος έρχεται. Εξέρχεστε εις απάντησιν αυτού. Βγείτε να τον προϋπαντήσετε. Δεν θα έρθει να σας βρει μέσα. Πρέπει να βγείτε να τον προϋπαντήσετε. Για να δείξει λοιπόν αυτή την προϋπάντηση, παίρνει την εικόνα του διψασμένου ανθρώπου. Τι σημαίνει αυτό? Την επιθυμία της ψυχής να έρθει ο Χριστός. Τη λαχτάρα της ψυχής. Αυτό θα πει δεν ακούει μόνο, αλλά σπέβδει. Είναι κάτι ανάλογο με τον 41 ψαλμό που λέγει «Ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός». Το διψασμένο ελάφι πώς βγαίνει? Πώς πηγαίνει στις πηγές των υδάτων να πιει καθαρά νερά? Όχι στο ποτάμι, στις πηγές των υδάτων. Έτσι και η δική μου η ψυχή, Κύριε, λέει, σε επιποθεί. Εδίψησεν η ψυχή μου προς τον Θεόν των ισχυρών των ζώντα. Βλέπετε, διψά η ψυχή το Θεό. Διψά. Και όπως γυρεύει ο άνθρωπος νερό για να πιει διψώντας, έτσι γυρεύει ή οφείλει να γυρεύει τον Θεόν. Ο Χριστός το είπε έτσι: εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο. Που σημαίνει έξοδος από τον εαυτό μας, από την ακινησία μας, από τη στατικότητά μας. Μια δυναμική, θα λέγαμε, κατάσταση να πάμε προς τον Χριστό. Δηλαδή να αρχίσουμε μέσα μας να ενεργοποιούμε, να ενεργοποιούμε την, τον ερχόμα του. Αν κανείς όμως αμφιβάλλει για την πνευματική του κατάσταση, ότι δεν θα μπορούσε να ανταμοκριθεί σε μια τόσο μεγάλη κλίση, εγώ να πάω να προϋπαντήσω το Χριστό, εγώ ποιος είμαι? Έρχεται εκείνη η συμπληρωματική προτροπή: και ο θέλων λαβέτο είδωρ ζωής δωρεάν. Μη φοβάσαι ότι θα πληρώσεις τίποτε. Δωρεάν θα το πάρεις αυτό. Και η εικόνα παρμένει πάλι από εκείνους που είναι πτωχοί. Θυμηθείτε την παραβολή εκείνη που λέει «ανάγκασον εις ελθύν». Γιατί ανάγκασον? Θα πούνε εκείνοι οι κουρελίδες, οι σακάτιδες που θα τους μαζέψει ο υπηρέτης για το τραπέζι του αφεντικού του: εμένα με καλεί το αφεντικό σου, εμένα στα χάλια που είμαι, ανάγκασον λέει ελθύν. Αυτό είναι το δωρεάν. Δεν θα πληρώσεις τίποτα. Μη φοβάσαι. Δεν έχεις τίποτα να ξοδέψεις. Θυμίζει τον Ισαΐα που λέει «οι διψώντες», το λέμε την ημέρα των Θεοφανίων, «οι διψώντες πορεύεστε εφίδωρ». Ελάτε στο νερό εσείς που διψάτε. «Και όσοι μη έχετε αργύριον», και όσοι δεν έχετε χρήματα, «βαδίσαντες αγοράσατε, και φάγετε και πίεστε άνευ αργυρίου και τιμής». Φάτε και πιείτε δωρεάν. Δηλαδή μη διστάζεις, αδελφέ μου, εσένα σε καλεί ο Θεός. Ναι, εσένα σε καλεί ο Θεός. Βγες να τον προϋπαντήσεις. Αξιοπρόσθεκτο και τούτο: και ο θέλων λαβέ το είδωρο ζωής δωρεάν. Θα πει ο θέλων, δείχνει ότι δεν αρκεί να διψάς, πρέπει και να θέλεις. Διότι πολλοί έχουν μεταφυσικήν δίψαν, αλλά δεν θέλουν όμως να πλησιάσουν το Χριστό και να ξεδιψάσουν. Λέγει ο μαρτυρών ταύτα: ναι, έρχομαι ταχύ. Αμήν. Ναι, έρχου, Κύριε Ιησού.
είναι ο τελευταίος διάλογος της Εκκλησίας και του Χριστού. Εδώ έχουμε μια αποκορύφωση της μυστικότητας. Μυστικότης, μυστικός θα πει όταν μπαίνω στο βαθύτερο νόημα κάποιου πράγματος, εμπροκειμένο όταν μπαίνω μέσα στη ζωή του Θεού, και η ζωή του Θεού μπαίνει μέσα στη δική μου τη ζωή. Αυτό λέγεται μυστικότης. Στη φιλοσοφία χρησιμοποιείται ο όρος μυστικισμός, αλλά δεν χρησιμοποιούμε τον όρον αυτόν στη θεολογία. Στη θεολογία χρησιμοποιούμε τον όρον θέωσης. Θέωσης, κοινωνία του ανθρώπου με το Θεό. Δια εβδόμη λοιπόν φορά και τελευταία δίδει ο Χριστός πλέον τη διαβεβαίωσή του ότι έρχεται σύντομα. Εδώ βλέπει κανείς ότι υπάρχει ο πόθος μιας αμοιβαίας συναντήσεως. Ποθεί η Εκκλησία, ποθεί και ο Χριστός, αλλά η ώρα ακόμη δεν έχει έλθει. Ο Άγιος Ανδρέας γράφει: περιπόθητος γάρ της Αγίης ή του Χριστού παρουσία. Η παρουσία του Χριστού για τους Αγίους είναι περιπόθητη. Ο μαρτύρων ταύτα δεν είναι άλλος από τον Χριστόν, που είναι η πηγή κάθε αληθινού, κάθε αληθείας και κάθε βεβαίας μαρτυρίας. Τι λέγει? Ναι, έρχομαι. Βάζει το ναι. Γιατί ο Χριστός απαντά με αυτό το ναι, διότι είναι το ναι του Θεού. Και το ναι του Θεού είναι η απόλυτος βεβαιότης και η απόλυτος πιστότης. Και τώρα ο Ιωάννης απαντά, αλλά από προσώπου όλης της Εκκλησίας. Απαντάει με μία δίγλωση απάντηση. Αμήν, ναι. Είπες ότι έρχεσαι γρήγορα. Έτσι να γίνει. Λαχτάρα μας. Το λέμε και στη γλώσσα μας, όπως και τελειώνει και κάθε ευχή. Αμήν. Λέμε αμήν και στου Θεού ταυτή. Λέμε για κάτι που έχουμε πόθο να γίνει. Αμήν. Και το λέει εβραϊκά και ελληνικά. Δίγλωσσα. Αυτό όμως ταυτοχρόνως προδίδει και μια λειτουργική αναφώνηση που δείχνει την εσχατολογική νοσταλγία των εκκλησιαστικών συνάξεων της αποστολικής εποχής. Δηλαδή, η Εκκλησία τότε λαχταρούσε να δει τον Χριστό. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους: «Ήτης ου φιλεί τον Κύριον Ιησούν Χριστόν». Ου φιλεί. Και εδώ έχει μυστικίζοντα χαρακτήρα. Όποιος δεν αγαπά τον Ιησούν Χριστόν τον Κύριον, ή το ανάθεμα, μαράναθα, χώρια. Ανάθεμα θα πει χώρια, να βγει από την Εκκλησία. Δεν έχει καμία θέση μέσα στην Εκκλησία. Μαράναθα, ελθέ Κύριε ημών. Αυτό θα πει μαράναθα, ελθέ Κύριε ημών, έλα Κύριέ μας. Αυτή η λαχτάρα, η εσχατολογική λαχτάρα, η προσδοκή αυτή. Και αγαπητοί μου, εδώ τώρα θέλω να προσέξετε. Η Εκκλησία συνεχίζει την πορεία της μέσα στον χρόνο, πάντοτε με αυτήν την εσχατολογική προσδοκία του δευτέρου ερχομού του Χριστού. Ο Κύριος βέβαια το είπε με δύο λόγους που μοιάζουν ότι είναι αντιφατικοί. Είπε: ελεύσονται ημέρε, ότε επιθυμήσετε μίαν των ημερών του Υιού του ανθρώπου ειδήν και ου κόψεστε. Λουκάς 17,22. Θα επιθυμήσετε να δείτε μια δική μου μέρα, μια δική μου επικοινωνία, δεν θα μπορείτε να ειδείτε. Είπε όμως και το άλλο: και ειδού εγώ με θυμών ημι πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Ματθαίος 28,20. Ή εκείνο το άλλο: και προς αυτόν ελευσόμεθα. Εμείς τα τρία πρόσωπα, Πατήρ, Υιός και Αγιο Πνεύμα, και μονήν παραυτοποιήσομεν.
θα κάνουμε κατοικία μέσα σε αυτόν. Δεν είναι, αγαπητοί μου, αντιφατικά. Όταν είπε ο Χριστός θα επιθυμήσετε να δείτε μια δική μου μέρα σαν τις ημέρες που με γνωρίσατε, τέτοια όμως δεν θα δείτε, αλλά θα με δείτε, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σας. Πού πλέον ο Χριστός θα συναντάτε? Πού θα διούτε? Μέσα εις τα χριστιανικά μυστήρια. Θα διούτε μέσα στην κάθε θεωμένη κατάσταση του πιστού. Εκεί θα διούτε ο Χριστός. Εκεί θα οράτε. Εκεί θα βλέπετε. Και εκεί θα ανοίγει ο διάλογος, ο αιώνιος διάλογος εκκλησίας Χριστού, ψυχής Χριστού. Προστολός Παύλος, Ιρπάγιος τρίτου ουρανού. Ο Απόστολος Παύλος τον Χριστό δεν τον είδε όταν ήταν εδώ στη γη, αλλά Ιρπάγιος τρίτου ουρανού, εις τον Παράδεισον, εκεί που ήκουσε άρρητα ρήματα. Λίγο αργότερα ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, πηγαίνοντας στη Ρώμη για να μαρτυρήσει, μόλις το 104 κάπου εκεί, γράφει στην προς Ρωμαίους επιστολή του ένα μικρό απόσπασμα, έχω γράψει, αριστούργημα μυστικής ζωής, θεωμένης ψυχής, που βλέπει κανείς ότι ζει τον Χριστόν, τον ευλέπει αυτός ο διάλογος. Δεν είχε ανάγκη από αποδείξεις, έχει την απόδειξη μέσα του ο Άγιος. Ακούσατε, γράφει στους Ρωμαίους, οι οποίοι προσπαθούσαν να μεσολαβήσουν να μην μαρτυρήσει στο αμφιθέατρο της Ρώμης. Άθετε με θηρίων, είναι βοράν, άστε με, λέει, να γίνω φαγητό των θηρίων, διόνεστη Θεού επιτυχήν, σύτος ημί Θεού, είμαι σιτάρι του Θεού και διοδόν των θηρίων αλήθομαι και αλέθομαι στο μήλο των δοντιών των θηρίων, είδα καθαρός άρτος ευρεθώ του Χριστού, για να βρεθώ καθαρό ψωμί του Χριστού. Μην μανθάνω δεδεμένος μηδέν επιθυμήν, τώρα που είμαι δέσμιος και πηγαίνω να πεθάνω, τώρα μαθαίνω ότι τίποτα δεν επιθυμώ από τον κόσμο αυτόν. Πύρ και σταυρός, θηρίων τες συστάσεις, ανατομέ διαιρέσεις, σκορπισμοί ως θέων, συγκοπή μελών, αλεσμοί όλου του σώματος, κακέ κολάσεις του διαβόλου, επεμέ ερχέστοσαν, μόνο είναι Ιησού Χριστού επιτύχω. Όλα τα κακά του διαβόλου και των μαρτυρίων και των φωνικών οργάνων και των βασανιστικών, ας έρθουν επάνω μου. Ένα θέλω, να επιτύχω το Χριστό. Ουδέν μη ωφελήσει τα τερπνά του κόσμου, ουδέ βασιλεία του αιώνος τούτου. Τίποτα δεν έχω να φεληθώ από τα τερπνά του κόσμου, ούτε από τις βασιλείες του κόσμου τούτου. Καλόν μη αποθανήνεις Χριστόν Ιησούν, ή βασιλεύει των περάτων της γης. Εκείνον ζητώ, κοιτάξτε, αυτή η μυστική ζωή, εκείνον ζητώ. Και δεν λέγονται, ξέρετε, μέσα στο ιερό σπουδαστήριό μας, με την θέρμανση και με τα ειδήποτα. Πηγαίνει δέσμιος στη Ρώμη, τον φυλάγουν 10 στρατιώτες Ρωμαίοι, τους οποίους αποκαλεί Λεοπάρδης, ο εστίν λέγει, απόσπασμα στρατιωτικών. Θηρία ήταν εκείνοι οι στρατιώτες που τον οδηγούσαν στη Ρώμη από την Αντιόχεια της Συρίας. Δεινοπαθούσε στον δρόμο ο Άγιος Ιγνάτιος και γράφει αυτά. Εκείνον ζητώ τον υπερημών αποθανόντα, εκείνον θέλω τον διημάς αναστάντα. Άθετε με καθαρόν φως λαβήν, άστε με να πάρω καθαρό φως, μην μου ματαιώσετε το μαρτύριον. Εκεί παραγενόμενος άνθρωπος έσωμε. Όταν εκεί θα φτάσω, θα γίνω σωστός άνθρωπος. Όταν θα τύχω του μαρτυρίου. Επιτρέψατε μη μιμητήνινε του πάθους του Θεού μου. Επιτρέψατε μου να γίνω μιμητής του πάθους του Θεού μου. Και η αμίμητη εκείνη φράσης, ο αιμός έρος εσταύρωτε. Ο δικός μου ο έρωτας είναι σταυρωμένος. Ποιος είναι ο σταυρωμένος του έρωτας? Ο Χριστός. Ο δικός μου ο έρωτας είναι σταυρωμένος. Και ουκέστη εν εμή πυρ φιλόηλον,
και δεν υπάρχει σε μένα καθόλου επιθυμία, πυρ, επιθυμία που να αγαπάει υλικά πράγματα. Ήδωρ δε ζών και λαλούνεν εμί εσωθέν μη λέγον δεύρω προς τον Πατέρα. Εδώ βλέπει κανείς το πνεύμα του Θεού, το ζών ήδωρ, το οποίο του λαλεί μέσα του. Και τι του λέγει το πνεύμα του Θεού? Έλα στον Πατέρα. Ισχυρών μυστικιστικών στοιχείων. Ουχίδω με τροφή φθοράς. Δεν αγαπώ πια, δεν θέλω, δεν ευχαριστιέμαι με τροφή φθοράς, ουδέ ειδονές του βίου τούτου. Άρ τον Θεού θέλω, ο εστίν που είναι σάρξ Ιησού Χριστού, και πόμα θέλω το αίμα αυτού, ο εστί αγάπη άφθαρτος. Αμίμητα πράγματα, αγαπητοί μου, υπέροχα, που βλέπει κανείς αυτόν τον διάλογον Χριστού και ψυχής μέσα στην πορεία του χρόνου. Αλλά σας διάλεξα, όχι βεβαίως το καλύτερο, αλλά απλώς από τα απέραντα του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ο οποίος ζούσε μια διηνεκή θεωμένη κατάσταση μέσα στο φως του Χριστού διαρκώς. Ο Άγιος Σημεών, σας διαβάζω από ένα απόσπασμα από τον ύμνο του των 28 σε μια απόδοση σε 15 σύλλαβη, θα λέγαμε, σε 15 σύλλαβο ρυθμό απόδοσης όμως. Αφήστε με στην κέλα μου μόνον κατακλυσμένον, αφήστε με τον Θεό του μόνου φιλανθρώπου. Φευγάτε, μάκρος πάρετε, αφήστε με μονάχο. Κανείς μη κρούσει το πορτί, μη δε φωνή να αφήσει, ούτε των φίλων συντροφιά, μη δε των συγγενών μου, να αποσπάσει μου το νου και να τον κομματιάσει απ' του καλού μου τη θωριά και ωραίο μου δεσπότη. Ούτε φαΐ, ούτε πιωτό κανείς να μη μου φέρει. Δεν θέλω πλέον να ειδώ το φως του κόσμου τούτου, ούτε αυτόν τον ήλιον, ούτε του κόσμου χάρες. Γιατί βλέπω τον Κύριο, βλέπω το βασιλιά μου, θωρώ τον που είναι όντως φως και κάθε φωτός κτίστη. Βλέπω πηγή κάθε καλού, βλέπω αιτία πάντων, βλέπω αρχή την άναρχη, από που όλα γίναν. Και πώς να βγω από το κελί μονάχων του να αφήσω, γιατί εσένα βλέποντας πληγώνεται η καρδιά μου. Και δεν είναι αυτή η στίχη φιλολογική, αλλά είναι βγαλμένη μέσα από τα βιώματα της διαρκούς θεωρίας του Χριστού. Και στο δεύτερο λόγο του, στην έκδοση την ελληνική, είναι ο 91ος, ο τελευταίος, που είναι ευχαριστία προς τον Θεό, δεύτερος λόγος, γράφει ένα πολύ, γιατί ήταν πολλά που να αντιγράψω από εκεί, ένας διάλογος με τον Χριστό, τον οποίον βλέπει, τον ευλέπει όμως ανίδεον, χωρίς μορφή, άκτιστον φως, και του ομιλεί από εκεί ο Χριστός και λέει: και πώς ή από πού εγώ εξιώθην τι αυτά αγαθά? Και μου είπες: εγώ είμαι ο Θεός όπου έγινα άνθρωπος δια την αγάπη σου, και επειδή με εζήτησες εξ όλης σου της ψυχής, ιδού από σήμερον θα είσαι αδελφός μου και συμπληρωνόμος και φίλος μου. Αυτή την βίωση η Εκκλησία τη ζει στην πορεία της, την ιστορική, όπως κλείνει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Και εδώ κλείνει ο διάλογος, αγαπητοί μου, για να τεθεί ο τελευταίος στίχος: η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού με τα πάντων των Αγίων. Αμήν. Ολόκληρο το βιβλίο της Αποκαλύψεως είχε τη μορφή μιας επιστολής που έπρεπε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης να τη γράψει και να την αποστείλει προς τις 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας, δηλαδή προς την μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Γι' αυτό και κλείει το βιβλίο της Αποκαλύψεως με επιστολική μορφή, όταν λέγει «η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού με τα πάντων των Αγίων, με όλους εσάς τους Αγίους».
και με το αμήν. Και τι κλείει με αυτήν την επιστολική μορφή και με την αποστολική ευλογία που λέγει η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και επειδή ανεγινώσκετο το βιβλίο της Αποκαλύψεως στις εκκλησιαστικές συνάξεις, γι' αυτό και τελειώνει με το αμήν. Αγαπητοί μου αδελφοί, η χάρις του Θεού μας έδωσε το προνόμιο και την ευλογία να προσεγγίσουμε αυτό το προφητικότατο και θεολογικότατο βιβλίο της Αποκαλύψεως, το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Ανελήθη χάρη του Θεού σε 101 με τη σημερινή οριές ομιλίες μέσα σε 4 ολόκληρα χρόνια. Το δικό σας ενδιαφέρον από την πρώτη ομιλία μέχρι την 101η αμείωτο, και το βλέπει κανείς και από την παρουσία σας. Ελπίζω ότι όλοι έχουμε ωφεληθεί. Ξετυλίχθηκε μπροστά μας το ιστορικό μέλλον της Εκκλησίας μέσα στον προφητικό χώρο, που δεν πρέπει δηλαδή να αναζητήσουμε χρονολογίες. Αυτό εννοώ μέσα στον προφητικό χώρο. Οι δυνάμεις του κακού δεν θα διαιωνιστούν, αλλά τελικά θα θριαμβεύσει το αγαθόν και νικητής του θα είναι ο Ιησούς Χριστός, ο βασιλιάς του χρόνου και της αιωνιότητος, αυτός ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Έτσι ας αναπέμψουμε κάθε δοξολογία εις τον μόνον σοφόν και Άγιον Τριαδικών Θεών, που η ανίκαστη αγάπη του εργάζεται τη σωτηρία ολοκλήρου της κτιστής του δημιουργίας. Αμήν.